Λοιπόν, πίσω στο στούντιο, Βούλα και Χαγιά, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και πάλι. Θέλουμε να μας λύσει την απορία για ποιο λόγο επέμεινε σήμερα ο Πρωθυπουργός με το Power Pass. Δεν είχε πάει καλά. Ναι. Βγήκε και σήμερα και είπε ότι όχι, καλά πήγε. Φαντάζομαι ότι δεν πολύ άρεσε στον κόσμο. Στον κόσμο δεν αρέσει. Ο Πρωθυπουργός έχει μια τάση τις τελευταίες μέρες να πηγαίνει λίγο κόντρα στο ρεύμα και στο ρεύμα, με αυτά που λέει στη Βουλή και με αυτά που δηλώνει. Δεν μπορεί να κάνει τώρα πίσω για το Power Pass. Το παρουσίασε, σας θυμίζω, με διθυράμβους όταν έκανε εκείνο το εισαγωγικά διάγγελμα για μία ακόμη φορά στο γραφείο του στο Μαξίμου. Είπε ότι θα ενισχύσουμε τον κόσμο που αδίκως έχει πληρώσει τη ρήτρα προσαρμογής. Τώρα το παρουσιάζει ως επιτυχία. Δηλαδή ότι τα νοικοκυριά έχουν βρει μία λύση, θα σωθούν και θα πάνε διακοπές επειδή πήραν το Power Pass. Αυτό είναι το δικό του αφήγημα. Ο κόσμος φυσικά και στενάζει και διαμαρτύρεται και εξοργίζεται γιατί καταλαβαίνει ότι όλο αυτό ήταν κοροϊδία. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Το ξέραμε όλοι ότι όταν ακούσαμε εκείνο το έως 600 ευρώ δεν υπήρχε περίπτωση να δουν παραελάχιστοι αυτά τα 600 ευρώ. Και δεν ξέρω και αν εσείς έχετε καταγράψει κάποιον πολίτη, κάποιον οικοκυριό που είπε ότι εγώ το 600 το πήρα. Μπορεί να είμαι ο ένας, αλλά το πήρα. Αντιθέτως, προσωπικά, από την προσωπική μου εμπειρία, και δεν αναφέρομαι μόνο σε μένα, ακούω 20, 30, 40, 50, 60, 120, 200, αλλά για ανθρώπους που είχαν πληρώσει ρήτρανο προσαρμογής 1.800 ευρώ. 2.500 ευρώ. Και τα θεωρώ πάρα πολύ λίγα αυτά τα ποσά. Άρα και να το 60% που επιμένει ο κ. Μητσοτάκης. Και το 60% εμένα δεν μου βγαίνει. Ναι. Με βάση αυτά που λέει ο κόσμος. Δεν έχω δει τους δικούς του λογαριασμούς. Αν πήρε 100 ευρώ, το 60% σημαίνει ότι έχει πληρώσει 300, ξέρω εγώ, 280. Ακριβώς. Τι είναι αυτός. Εδώ άλλο έχει πληρώσει 1.500 και πήρε 100 ευρώ. Και τι έγινε. Όχι, αν είσαι πληρώσει λιγότερο, να το πω. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Δεν ξέρω από την προσωπική σας εμπειρία, αλλά εγώ έχω δικαίωμα πάρα πολύ λίγα και πρέπει να σας πω, ναι, ναι, πιστώθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς μας. Εγώ έχω πάρει 46,22 ευρώ. Εντάξει, πας διακοπές. Εσείς πήγατε. Δεν είναι όπως το γράμμα. Εσείς τα βρήκατε οι άλλοι δύο. Ούτε μία έξοδο σαβατιάτικη δεν καλύπτει αυτά. Ορίστε. Αναρωτιέμαι άλλοι δύο τα βρήκαν. Εγώ οφείλω να πω ότι η μόνη αλήθεια που άκουσα σε όλες αυτές τις κυβερνητικές εξαγγελίες και στα σημερινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη είναι ότι πράγματι πιστώθηκαν στους λογαριασμούς αυτών που εκαθαρίστηκαν και θεωρήθηκε ότι έπρεπε να πάρουν το όποιο αυτό επίδομα στήριξης. Υπάρχουν και άλλοι όπως εγώ που ελπίζουμε ότι θα πάρουμε τα λεφτά. Μέχρι τις 22 Ιουλίου ακόμα. Εγώ λίγο μπήκα το πρωί στην αίτησή μου και λέει η αίτησή μου είναι ακόμα υποκαθαρή. Ακριβώς. Σε πιο περίπλοκη νομίζω ότι γίνεται με πολιτικά κριτήρια. Διέτρεξες πιο κάτω την αίτησή σου, γιατί και εγώ έτσι την πάτησα και πηγαίνοντας πιο κάτω είδα ότι υπάρχει το ποσό επιστροφής. Όχι, όχι, δεν έχει βγει. Δεν έχει βγει. Το κατέβασα μέχρι κάτω, ναι. Μπορεί να είσαι αυτός που θα πάρει τα 600. Όχι, ελπίζουμε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί είχα αλλάξει επειδή. Αυτά που λέω στην τηλεόραση, εγώ τα πιστεύω. Μετά από όλα αυτά δεν θα μπορεί να βγει, δεν θα έχει μούτρα να βγει. Να πει ότι έχω πάρει 600 θα βγει. Όχι. Άμα πάρω 600 θα το πω. Αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχω πληρώσει ούτε καν 600 ευρώ. Εγώ έχω αλλάξει εταιρεία. Τιμολόγιο. Μάλιστα. Από πρόπερση το Μάρτιο, ακριβώς επειδή έβλεπα. Αυτό που σταθερό, λέγαμε, λέει, το σταθερό. Τι κακό πρόκειται να γίνει, με το που έγινε η πρώτη αύξηση στη ΔΕΗ επί Χατζηδάκη, το 15% που έκανε αύξηση, λέω εδώ έρχεται, θα μας φάει το μαύρο σκοτάδι και άλλαξα το τιμολόγιο. Μάλιστα. Ήσουν προνοητικός και δεν την πάτησες όπως εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες επειδή πολίτες. Επειδή έχουμε το δημοσιολόγο, το λέω. Οι δημοσιολογούντες να λέμε αυτό που πιστεύουμε και να φυλάμε και να καθοδηγούμε σωστά και τον κόσμο. Σωστά. Και γι' αυτό και λέμε αλήθειες. Εγώ λέω το πήρα. Ναι, τσεκάρισα τώρα που περίμενα. Εγώ δεν έχω πληρώσει δηλαδή μεγάλο λόγο. Το πήρα. Αλλά αυτό το ποσό που πήρα νομίζω ότι είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με αυτά τα υπερβάλλοντα που έδωσα με την εφαρμογή της ρήτρας αναποσαρμογής. Δεν θα του κάτσει καλά. Αυτό το ξέραμε όμως. Ναι, απλά του το ναι, απάτη πας, που λέει και ο Τσίπρας. Το μεγαλώνει ναι, λίγο. Του ζήτησε να ζητήσει και συγγνώμη. Με τις σημερινές δηλώσεις το μεγαλώνει ο κύριος. Και ο κύριος Μητσοτάκης δίνει πάτημα στον κύριο Τσίπρα να ζητήσει συγγνώμη. Σωστά, έχει όμως άλλη επιλογή. Τι άλλη επιλογή έχει από το να διαφημίσει το Power Pass. Αυτό τι έγινε χτες. Όποιος πάρει πήρε και παρακάτω. Ο Μπόδες ύφος το παρουσίασε όπως θυμόμαστε και έδωσε ελπίδες στον κόσμο ότι εντάξει 500, 600, 400, κάτι είναι. Μπορεί κάποιος να καλύψει έναν λογαριασμό, μπορεί να πάει ένα τρίμηνο. Τετραήμερο, να καλύψει τα ακτοπλοϊκά, τα εισιτήρια που έχουν φτάσει στο Θεό. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Τώρα πώς θα καλυφθούν όλα αυτά.
κανένα power pass. Το power pass είναι για σουβλάκια, για ένα Σαββατοκύριακο μία έξοδος, για ένα μπανάκι σε θάλασσα της Αττικής. Έχουμε και άλλα πας μπροστά μας πάντως, οπότε τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί μπορεί τι να τσίμπα από το γίνει μια ταβέρνα στο τέλος. Κοιτάξτε, υπάρχει τεχνολογική εξέλιξη, είσαι μπροστά σε κάτι κονσόλες, μπαίνεις και βγαίνεις σε διάφορους λογαριασμούς και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κάτι θα μαζευτεί. Λένε ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα τέλη Ιουλίου. Για τέλη Ιουλίου ο κόσμος έχει να πληρώσει την επιστρεπταία προκαταβολή. Τι που πίστευε ότι δεν θα υπάρξει επιστρεπταία προκαταβολή ως επιστρεπταία. Η κυβέρνηση ζητάει αυτά τα λεφτά. Την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Τον έμφυα, έτσι, την επόμενη δόση του έμφυα, την τρίτη δόση. Γέρνει ζυγαριά. Και θα λέμε Fuel Pass 2 για να δούμε αν πληρώ τα κριτήρια για να τα πάρω ίσως σε αρχές Αυγούστου. Δεύτερο λάθος του κυρίου Μητσοτάκη. Βερναρδάκης είπε αυτό που είπε, ο Real έκανε κριτική, μπόμπα στο Real. Μπόμπα στο Real. Την άλλη μέρα το κρύβανε. Αυτό τι είναι τώρα. Και την ίδια ημέρα το κρύβανε, έτυχε να είναι στη δημόσια τηλεόραση το βράδυ που έγινε αυτή η εμπρηστική ενέργεια στο Real. Και αυτό που λέγαν ήταν ότι γιατί δεν πήγε ο Τσίπρας στη Βουλή. Λέω, παιδιά, αυτό δεν είναι καθόλου επιχείρημα, γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο να πάει. Το θέμα είναι ο Πρωθυπουργός γιατί πήγε στη Βουλή. Γιατί με βάση αυτά που είπα, αντιλαμβανόμαστε όλοι, και ο Κώστας είναι εκεί πάρα πολλές ώρες, ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε στη Βουλή ακριβώς για να πει τέτοια πράγματα. Να αναφέρει τον εξωγλανισμό ως νεολογισμό, έτσι, από το 2013 που το εισήγαγε στην πολιτική ζωή ο κύριος Βενιζέλος, για να θυμόμαστε πώς μπήκε και στη ζωή μας, να μιλήσει για φαρισαϊσμό του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσει για πολλακισμό, βερναδακισμό. Και να υπονοεί, όχι να υπονοήσει, το είπε ευθέως ότι πίσω από αυτή την εμπριστική και απόλυτα καταδικαστέα επίθεση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι του ξέφυγε. Έχω την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα κάπως έτσι θα κυλήσει η πολιτική ζωή και ότι τεχνητά και συνειδητά ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του θέλουν να πολλώσουν το κλίμα. Δεν ξέρω αν αυτό θεωρούν ότι τους εξυπηρετεί, δηλαδή το να δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή. Αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία υπερβαίνουν τα εσκαμμένα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η δήλωση ήταν εμπριστική πραγματικά και δεν τη συγκρίνω σε καμία περίπτωση με την απαράδεκτη δήλωση του κυρίου Βερναρδάκη, στον οποίο αναγνωρίζω ότι τη ζήτηση τη συγγνώμη πραγματικά έτσι με... Και κατά μήκος και κατά πλάτος και με τα μέλια. Ναι, με τα μέλια. Κατάλαβα ότι έκανε μία χοντράδα. Δεν υπερασπίστηκε, ήταν χοντράδα άσχημη. Χοντράδα, όχι. Του αναγνωρίζω όμως ότι δηλαδή, κατάλαβε, τρόμαξε από το ίδιο του το λάθος. Ούτε παρερμηνεύτηκα, ούτε τίποτα. Όχι. Ούτε μεν, ούτε αλλά. Κατάλαβε και ο ίδιος πόσο χοντρό ήταν αυτό που και έδωσε και τροφή βεβαίως στην κυβέρνηση. Αλλά είναι άλλο το ένα να λες το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης μπορεί να είναι και τρομοκράτες, έτσι. Και επειδή δεν ανέχονται την κριτική. Δεν είναι λίγο κάτι παραπάνω από τρομοκράτη. Ναι. Σαν μαφία. Μα κάνανε κριτική και του βάλαμε μπομπά. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή, βάλανε γκαζάκια και μπομπά σε ένα μέσο ενημέρωσης. Αυτό είναι, παιδιά, πάρα πολύ βαρύ. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, επειδή δεν έχει διωγγωθεί, έχει υποβαθμιστεί από όλα τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Μην βλέπετε εδώ που σε αυτό το πάνελ και σε αυτό το τραπέζι το συζητάμε. Δεν σημαίνει ότι δεν ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Να πούμε και ως εργαζόμενος στο Real ότι και ανακοίνωση βγήκε αμέσως από την Κουμουντούρου και ο κύριος Ηλιόπουλος, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε και μίλησε στο ραδιόφωνο σε 11.30 ώρα, λίγες ώρες μετά. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε απευθείας με τον κύριο Χατζηνικολάου τηλεφωνικά. Και επίσης υπάρχει η δήλωση, όπως και όλων των πολιτικών αρχηγών, στη Real News της Κυριακής, που καταδικάζουν προφανώς την τρομοκρατική ενέργεια. Και να σας πω, επειδή δουλεύω και στο κόκκινο, ότι δώσανε και τα μέσα. Και το κόκκινο προσφέρθηκε να παραχωρήσει τις εγκαταστάσεις του στο Real, εξ όσων γνωρίζω, για να γίνουν κάποιες πρώτες εκπομπές. Τρίτο λάθος. Ο κύριος Συρίγος. Αυτή όλη βγάζει μια πλατφόρμα, κάνει μια διάλεξη από βήματος της Βουλής. Νομίζω ότι είναι καθηγητής και μιλάει που δεν καταλαβαίνω. Και μας λέει ότι το Πολυτεχνείο δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Πηγαίναμε και τρώγαμε παϊδάκια. Ήταν ένας μύθος. Ναι, και τρώγαμε παϊδάκια στις ταβέρνες και τα βλέπαμε διαφορετικά. Εγώ δεν ήμουν δηλαδή τότε. Εδώ. Παϊδάκια, ήμουν το μικρό. Αυτό μπορεί να το βλέπουμε εμείς που καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι ως λάθος. Τι εννοώ.
Δηλαδή, εμείς το βλέπουμε ως λάθος, αφρίζουμε, το καταγγέλουμε, λέμε αν είναι δυνατόν να κάνει τέτοιες ανιστόρητες δηλώσεις, να προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, να είναι ένας ιστορικός αναθεωρητισμός. Επειδή όμως όλο αυτό το σκεπτικό που ανέπτυξε ο κύριος Συρίγος ήταν γραμμένο, το διάβαζε ο Κώστας, όλοι το είδαμε στο βίντεο, ο Σπύρος, εσύ, είχε αρχή, μέση και τέλος. Θεωρώ ότι ήταν συνειδητό, ήταν μια άποψη η οποία σε καμία περίπτωση δεν καταδικάστηκε από την κυβέρνηση και δεν ενόχλησε την κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μου, συμφωνώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επίχει η κυβέρνηση προκειμένου, επιδιώκει να χαϊδεύει τα αυτιά κάποιων ανθρώπων που βλέπουν την ιστορία με αυτήν την οπτική. Ναι, αλλά τώρα εδώ ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της συζήτησης. Πάει ο κύριος Τσίπρας μετά στη Βουλή και λέει γιατί εσείς του Κινάλ δεν το καταδικάζετε θαρσός και πώς μετά από αυτές τις ιστορίες δεν έχετε ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο και με ξεκάθαρο τρόπο μάλιστα ότι δεν θα κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θέλω να πω. Και μάλιστα έλεγε ο Κώστας ότι το ρεπορτάζ από τη Βουλή είναι ότι από το Μαξίμου δεν είπανε τι ωραία που τα είπε ο Συρίγος, ναι, συνεχίζουμε να ορμάμε. Ναι. Μάλλον τράβαγαν τα μαλλιά τους. Και να, αμέσως δημιουργήθηκε μια επιπλοκή στην κατεύθυνση που σου λέω. Ναι. Άρα, ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη και ας πάμε στο Κινάλ. Τι γίνεται με το κίνημα αλλαγής? Όλο και πιο επιθετική είναι η πίεση του κυρίου Τσίπρα να αποφασίσει τι θα κάνει. Να ξεκαθαρίσει ότι θα πάει μια δημοκρατία έστω. Ναι, γιατί όσο πιο πολύ πιέζει το Πασόκ Κινάλ να δώσει απαντήσεις και το Πασόκ Κινάλ αποφεύγει να δώσει απαντήσεις και αυτό έχει την εξήγησή του, τόσο πολύ θεωρεί ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης ότι το Κινάλ και η ηγεσία του εκτίθενται. Και αυτό ισχύει. Και έρχονται και τα γεγονότα και κουμπώνουν και αφήνουν περισσότερο έκθετο το κόμμα που κατοικοεδρεύει στη Χαριλάου Τρικούπη, το ιστορικό αυτό κόμμα. Διότι πραγματικά χτες, αν δεν ήταν ο κύριος Καστανίδης, ο οποίος δεν είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έτσι δεν είναι, ήταν η κυρία Γιαννακοπούλου. Η οποία έκανε πάσο. Ακριβώς. Δηλαδή, η οποία δισεύεσαι τον λόγο κύριος Αφανασίου να το αποφετηθεί και λέει «θα ακούσω τον Υπουργό στη Δευτερολογία για να το αποφετηθώ». Ακριβώς. Αυτό δεν έχει υπάρξει, δεν το έκανε κανένας άλλος. Ακριβώς. Άρα, καλώς ο κύριος Τσίπρας έπιασε την ευκαιρία, απευθύνθηκε στο Κινάλ και στους παρόντες βουλευτές του και τους είπε «με αυτή τη Νέα Δημοκρατία θέλετε να κάνετε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση». Το Κινάλ είναι εγκλωβισμένο και πρέπει να δεχτούμε ότι είναι και σε δύσκολη θέση. Από τη μία έχει το θεωρητικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να είναι ο ρυθμιστής των εκλογών. Από την άλλη όμως έχει το, επειδή ακριβώς μπορεί να είναι ο ρυθμιστής των εκλογών, είναι μπροστά σε διλήμματα, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο το πεδίο μέσα στο Κινάλ. Αυτό το καταλαβαίνουμε, το αντιλαμβανόμαστε. Όμως λέγαμε και χθες ότι υπάρχουν ορισμένες στιγμές που ξεπερνούν την ισορροπία και τη συγκυρία της στιγμής. Το Πασόκ γεννήθηκε σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ακριβώς. Το Πασόκ ακόμα είναι νεολαία του, έστω και για τους όμπους, έχει τη σημαία του Πολυτεχνείου. Εχθές η ηγεσία του έπρεπε να αντιδράσει στο μεγάλο το θέμα. Δεν μπορεί να έχει η απόλυτη σιωπή. Δεν ξέρω τι έκανε η κυρία Γιαννακοπούλου. Έχει ηγεσία το Κινάλ και δεν αντέδρασε. Η ηγεσία δεν έκανε τίποτα. Πριν από 15 χρόνια θα είχε πέσει το κτίριο της Βουλής. Φυσικά. Με 40% πασοξίδες βουλευτές. Το έθεσε ο Σπύρος ότι υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν χωρούν ούτε τακτικισμοί, ούτε αυτοσυγκράτηση. Να σου εξηγήσουμε αυτό το διότι πράγμα. Διότι κυταρικά και μόνο, κυταρικά ένα κόμμα, όταν λέει ότι είναι προοδευτικό και σοσιαλιστικό, δεν μπορεί παρά να αντιδράσει στην παραχάραξη της ιστορίας. Και μόνο βρέθηκε ο Χάρης Καστανίδης να σώσει την τιμή, ό,τι μπορούσε να σώσει μόνος του. Αυτό που θέλω να βάλω στην κουβέντα είναι ότι αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς εδώ μεταξύ μας. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα και στη βάση του κινήματος αλλαγής. Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε χτες στο Sky. Είχε φθορά για το Κινάλ ξανά. Μία μονάδα. Όχι μόνο αυτό, δείχνει ότι ο χώρος του κέντρου είναι στα τρία. Με τρίτο τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν έχει σημασία το αν ισομερές, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στα τρία. Δηλαδή δεν έχουν ένα τρίτο, ένα τρίτο, ένα τρίτο, αλλά είναι στα τρία. Και αυτό είναι πρόβλημα πρωτίστως αυτού που θέλει να εκπροσωπήσει το χώρο του κέντρου. Για να είμαι ειλικρινής, εμένα το χθεσινό κανάλι που μου φάνηκε σαν σχεδόν επίθεση του καναλιού στον κύριο Ανδρουλάκη. Μου προσωπικό το σχόλιο. Δεν μπορώ να δεκτώ ότι υπάρχει δόλος απαραίτητα. Πολύ επίθεση αυτή.
Δεν ξέρω. Το σχόλιο που κάνει. Το σχόλιο. Μου φάνηκε ότι τον εκθέτει πάρα πολύ. Τα ποιοτικά στοιχεία τον έχουν τρίτο σε διάφορες ερωτήσεις στον χώρο των ψηφοφόρων του κέντρου. Είναι προβληματικό αυτό. Είναι πολύ προβληματικό τον κύριο Ανδρουλάκη. Και φαίνεται, υπάρχει και η άλλη δημοσκόπηση της Real, η τάση, της MRB, για τη Real, που περισσότεροι άνθρωποι που λένε ότι θα ψηφίσουν κίνημα αλλαγής, είχαν ψηφίσει, δεν θυμάμαι τι από τα δύο, από τα δύο παίρνει ως βάση, θέλουν μια συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ παρά με την Δημοκρατία. Οριακή διαφορά, αλλά περισσότεροι. Ναι, σωστά. Φοβάμαι ότι για το κοινάλ θα γίνει στο τέλος μια δημαροποίηση. Που όσο περνάει ο καιρός δεν θα έχει ιδέα, εκφράζει άποψη, δεν ξέρω που θα πάω, από εδώ ή προς τα εκεί, τα αφήνω όλα ανοιχτά. Ναι, αλλά το δίλημα αρχίζει να γίνεται όλο και πιο βαρύ, όλο πιο οξύτατο. Θα σας πω τη γνώμη μου. Θεωρώ ότι η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ κοινά, που δεν έχει εμπειρία, και αυτό είναι φυσιολογικό, έτσι, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης εξελέγει το Δεκέμβριο ως πρόεδρος αυτού του κόμματος, βρέθηκε με ένα σημαντικό ποσοστό, ένα 14-15% που το πήρε κληρονομιά από τις δημοσκοπήσεις, ενώ ήταν ακόμη μεταβατικό το στάδιο, δεν υπήρχε αρχηγός στο κοινάλ τότε, είχε πεθάνει Φόφη γεννηματά και οι δημοσκοπήσεις έδιναν μια δυναμική στο κοινάλ στο δρόμο για την εκλογή νέου αρχηγού. Και ακόμη δεν έχει κατανοήσει πώς να διαχειριστεί αυτό το ποσοστό που πήρε και το οποίο βλέπουμε σιγά σιγά ότι φεύγει από τα χέρια του. Υπάρχουν εσωτερικά θέματα. Εκεί ήθελα να πάω. Ναι. Δεν ξέρει ή έχει δύο βάρκες δεξιά και αριστερά του που δεν μπορεί να τις ισορροπήσει. Για μένα υπάρχουν τουλάχιστον τρεις βάρκες στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Η μία είναι η πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη που εκφράζει την γραμμή και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί ο κάθε πρόεδρος του όποιου κόμματος δίνει και την γραμμή. Και από την άλλη υπάρχουν οι λεγόμενοι, ας τους πούμε τώρα έτσι, ας τους ταξινομήσουμε ως Παπανδρεϊκούς, που αυτό δεν σημαίνει ότι επιχούν και τον ίδιο τον Γιώργο Παπανδρέου, ο Σπύρος ενδεχομένως ξέρει καλύτερα. Και υπάρχουν και η πλευρά του κυρίου Λοβέρδου, η οποία έχει μια άλλη πιο φιλική κατεύθυνση προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι δυνάμεις είναι αντίρροπες και στη μέση βρίσκεται ο κύριος Ανδρουλάκης. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, το βράδυ των εκλογών θα βρεθεί, όποτε και αν αυτές γίνουν, σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Πρώτον, το σημαντικό είναι να έχει διψήφιο μπροστά στα ποσοστά του. Και από την δύναμη που θα έχει θα εξαρτηθεί πόσο θα μπορέσει να βάλει όρους και να πει σου δίνω πρωθυπουργική καρέκλα ή δεν σου δίνω και όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς ή δεν θα σε βάλω εγώ από το παράθυρο όπως ακούσαμε προχτές. Δηλαδή αν ο κύριος Ανδρουλάκης πάρει ένα 12% στις εκλογές, τώρα μιλάμε πολύ υποθετικά, δεν θα έχει την ίδια δύναμη να διαπραγματευτεί, καταλαβαίνετε τι λέω, σε σχέση με το να πάρει ένα 14 ή 15. Αυτά τα ποσοστά λοιπόν έχουν αρχίσει και μικραίνουν και εδώ δημιουργείται ένας προβληματισμός. Ο κύριος Ανδρουλάκης και η ομάδα του δεν θέλουν στις εκλογές της απλής συνολογικής να πάνε ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Η γνώμη μου είναι ότι θα ζητήσει τρικομματική κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό τρίτο, ούτε καν τον ίδιο. Εκεί λοιπόν δεν θα υπάρξει. Είναι η δεύτερη φορά που λέω ότι θα ήθελα να είμαι 92 στον Μπουλακίδα, αλλά δεν είμαι. Θα αποποιηθεί την ευθύνη, θα πετάξει τον μπαλάκι στην εξέδρα. Αυτό κρύβει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο λοιπόν για αυτόν. Στις δεύτερες εκλογές να συμπιεστεί πολύ. Γι' αυτό λέω ότι είναι στη χειρότερη θέση. Ναι, τελικά αυτό δεν παράγει λύση για το κίνημα αλλαγής. Θέλω να πω απλώς ότι κανείς δεν πρέπει να υποτιμά τις κοινωνικές διεργασίες που συμβαίνουν και στα κόμματα και μεσοδοτοποίησεις. Μεταξύ του ΠΑΣΟΚ που ξέραμε, του κρατεού ΠΑΣΟΚ και του σήμερα, έχει μεσολαβήσει το κοινάλ. Η ιστορία δεν είναι τσολιαδάκι σε μπρελόκ. Βάζω ταμπέλα, βγάζω ταμπέλα και κάθε φορά που βάζω την ταμπέλα έρχεται και η ιστορία πίσω όπως τη θέλω και όπως τη γουστάρω. Σωστά. Δεν γίνεται έτσι. Μπορεί να βάλουν όσα ΠΑΣΟΚ και όσους πράσινους ήλιους θέλουν. Έχει μεσολαβήσει ένα κοινάλ. Έχει μεσολαβήσει δηλαδή μια κεντρώα λίγο που γέρνει προς τη δεξιά, ας το πούμε έτσι. Έχει μεσολαβήσει κάτι. Έχουν μεσολαβήσει κοινωνικές διεργασίες. Εξυστημισμός ίσως. Έχει συστηματοποιηθεί. Εδώ και χρόνια. Από το 1996 και μετά είναι πολύ σύστημα το ΠΑΣΟΚ ήταν. Επομένως,
Όλα αυτά δεν μπορούν να τα περάσουν με μια ταμπέλα. Θα φέρω το όνομα πίσω. Ναι. Ακόμα και ο Λοβέρδος έλεγε: θα φέρω το βάλω με το Πασόκ. Εγώ το Πασόκ και θέλω να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα αυτά. Συμφωνώ. Άρα έχει μεσολαβήσει ένα κοινάλ. Και το υποτιμούν αυτό. Υποτιμούν δηλαδή τον κόσμο τους, το τι θέλει. Και ο κόσμος αυτός θέλει τη συντήρηση μιας επαφής με την εξουσία και συμμετοχή στην εξουσία. Και ο περισσότερος κόσμος εκεί το βλέπει προς τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Ότι είναι με την εξουσία. Αυτό όσο και να θέλει να το ξεπεράσει ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί. Δεν ξέρουμε, αυτό το εκμεταλλεύεται ο κύριος Μητσοτάκης αυτό. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα ενδιαφέρον, θα το παρακολουθήσουμε. Η ΕΜΑΡΔΗ δεν έδειξε αυτό. Υπενθυμίζω ότι η πλειοψηφία ήθελε, όχι η πλειοψηφία, λίγο περισσότερο ήθελε να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε όμως 25% μία έρευνα. Και 50% που δεν έλεγε. Δεν τα λένε όλοι τα ίδια, όλες οι έρευνες. Υπάρχουν και άλλες αντίθετο. Που έκανε το Ινστιτούτο 1 για αυτή την χτυπή και σχετική εκδήλωση χθες μαζί με την Προράτα, που δείχνει ότι το 53% στο ερώτημα ποιο κόμμα αντιπαθείτε. Το 53% των ψηφοφόρων του Πασό Κινάλ έβαλε πρώτο τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πόσο ήταν η Νέα Δημοκρατία? Πολύ κάτω, 10%. Καταλαβαίνετε. Το δεύτερο αυτό, ήταν το κουκουέ. Αυτό, δεν ήταν. Ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποιοτική. Δηλαδή έρχονται και οι δημοσκοπήσεις σε κάποιες αντιφάσεις μεταξύ τους. Είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ήταν μέρος του αντισύριζα ρεύματος. Ακριβώς. Γι' αυτό και η ανάλυση που γινόταν ήταν ότι διατηρείται ένα μεγάλο τμήμα του αντισύριζα μετόπου με αιχμή και το Πασό Κινάλ. Το οποίο δείχνει σε μεγάλο βαθμό η σημερινή του ψηφοφόρη δεν είναι κατά τη γνώμη μου παραδοσιακή ψηφοφόρη του ΠΑΣΟΚ. Έχουν αλλάξει και δείχνουν οι ηλικίες, μία, βεβαίως, και οι ηλικιακές ομάδες μία δυσανεξία απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς λόγους τους οποίους δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να φύγεις πριν μας πεις την εκτίμησή σου και για την πορεία την οποία βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έκανε συνέδριο, έκανε εσωκομματικές διαδικασίες, κόσμος πολύ πήγε ψήφισε, 150.000 άνθρωποι 15 Μαΐου. Ολοκληρώθηκαν με πολύ μαζικό τρόπο οι υποδοχές μελών τώρα, οι εκδηλώσεις υποδοχής μελών στις διάφορες περιοχές. Πώς βλέπεις, τι τροχιά έχει πάρει? Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι βρίσκεται σε καλή τροχιά. Έχει αναπτύξει έναν βηματισμό. Η συγκυρία τελικώς των συνεχών αναβολών του συνεδρίου κάθισε πάνω σε μια πολιτική πραγματικότητα που δίνει όθηση, και ο τρόπος εκλογής του Προέδρου και η εγγραφή νέων μελών και το ότι ξεκίνησε ατύπως μια προεκλογική περίοδος και έχει πάρει φόρα. Έχω την αίσθηση ότι η ηγεσία του γνωρίζει πολύ περισσότερα πράγματα σε σχέση με εμάς, γιατί παρακολουθώ με προσοχή το δημόσιο λόγο του κυρίου Τσίπρα και τον ακούω πάρα πολλές φορές να λέει ότι την επομένη των εκλογών περισσότερες αναλύσεις θα κάνουμε για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων και τα ποσοστά που έδιναν στο ΣΥΡΙΖΑ παρά για το αποτέλεσμα των εκλογών. Στέκομαι σε αυτό. Θεωρώ ότι αυτό που έχει βάλει ως στόχο, δηλαδή να είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές, ότι μπορεί να επιτευχθεί. Λοιπόν, Βούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε έτσι μια συζήτηση χωρίς εισαγωγικά, χωρίς περικοπλάδες, μεταξύ μας, ναι, δεν μας άκουσε κανείς. Το ξανακάνουμε ο Ψινόπουλος. Ευχαριστώ πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.